Συνάντηση με τους επαγγελματίες καταστημάτων μαζικής εστίασης είχε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να συζητηθεί η ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητάς τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Δήμαρχος τόνισε πως οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί, ενώ έδωσε διορία μίας εβδομάδας να απομακρύνουν από τα καταστήματά τους οι επαγγελματίες τα παράνομα προστεγάσματα. Για τέταρτη φορά συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης με τους επιχειρηματίες καταστημάτων εστίασης της πόλης. Θέμα συζήτησης στα τραπεζοκαθίσματα που αναπτύσσουν στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους οι καταστηματάρχες, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού. Ο Δήμαρχος τόνισε πως οι καταστηματάρχες θα πρέπει να συμμορφωθούν και να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους εκεί που ορίζει ο νόμος. Να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στους χώρους τους οποίους ορίζει ο νόμος και η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή στον παραλιακό δρόμο, στον δρόμο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στους κάθετους δρόμους που ενώνουν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και τον παραλιακό δρόμο, θα αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους σύμφωνα με την απόφαση όπως ορίζεται στο καθένα χωριστά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου τόνισε πως οι καταστηματάρχες ζητούν μεταξύ άλλων από τη Δημοτική Αρχή τη μείωση της τιμής ενοικίασης των πεζοδρομίων και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα παλιά χρέη των καταστηματαρχών. Ξεκαθάρισε μάλλον το θέμα με τα προστεγάσματα. Καθαρίζουν τα προστεγάσματα όλα. Οι πιο πολλοί από εμάς συμμορφώθηκαν. Αυτή τη στιγμή μείναν 5-6 και αυτή τη στιγμή τρέχω στη διαδικασία να προλάβουμε τις προθεσμίες την μία ακόμη εβδομάδα που μας έδωσε για να μπορέσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το να ξεκαθαρίζουμε τα προστεγάσματα και να βγάζουμε και έξτρα έξοδο σε όλα αυτά που υπάρχουν και να κάνουμε φαλακρό τοπίο επίσης στα μαγαζιά μας. Με ένα νομοσχέδιο το οποίο υφίσταται εδώ και 35 χρόνια. Έχω δώσει προθεσμία μία εβδομάδα να φύγουν όλες οι υπόλοιπες αυθαιρεσίες, γιατί δεν μπορεί το 90% των καταστηματαρχών να έχουν συμμορφωθεί και το 10% να παραμένει έτσι, χωρίς να το έχει αγγίξει λόγω των παρατάσεων και των προθεσμιών καμία αρχή. Επομένως, αυτό θα είναι το μήνυμά μου. Μια πόλη συμμαζεμένη, μια πόλη καθαρή. Ο Δήμαρχος τόνισε πως τα καταστήματα στις πλάσεις Αλεξανδρούπολης θα τηρηθεί νομιμότητα και ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα δείξει καμία ανοχή στα περιστατικά διατάραξης της κοινής ησυχίας. Δίνω το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν θα ανεχθώ διατάραξη κοινής ησυχίας, γιατί δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν 200.000 και 300.000 ευρώ με νόμιμες κατασκευές και άδειες να πλήττονται 3 με 5 το μεσημέρι ή μετά τις 12 το βράδυ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι άδειες που δίνονται θα υλοποιούνται πλήρως με τους όρους στους οποίους συνοδεύονται. Όλη η αγορά δεινοπαθεί και εμείς μπαίνουμε σε περιττά επιπλέον έξοδα για να μπορέσουμε να νομιμοποιηθούμε. Εάν πάμε στην περίπτωση νομιμοποίησης, να νομιμοποιηθεί όλη η Ελλάδα πια. Όλοι στα σπίτια τους. Να μπούμε σε μια λογική τέτοια. Όχι μόνο γιατί είμαστε εκθετημένοι εμείς μπροστά στο πεζοδρόμιο. Όλοι έχουν να κάνουν με την καρέκλα του κάθε συναδέλφου επαγγελματία. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ή θα πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε νοοτροπία πια με το θέμα νόμος, ή θα πάμε πάλι σε αυτό. Ο καθένας θα προσπαθεί να τραβήξει από εδώ και από εκεί για να κερδίζει κατά το δοκούν και το δικό του.